Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, έχουμε επιστρέψει για το τρίτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 96,1. Ο Φώτης Μπερίκος είναι στο μικρόφωνο απέναντί μου στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Βρίσκεται ο κύριος Λεωνίδας Σταθόπουλος, ήταν υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Ετωλοκαρανίας με την εθνική συσπήρωση του Χρήσου Ρίγα. Η παράταξη που πρόσχεται στην Χρυσή Αυγή, κύριε Σταθόπουλε, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε μέχρι εδώ να συζητήσουμε με αφορμή και την επίσκεψη προχθές την Κυριακή του επικεφαλής, του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, του κυρίου Νίκου Μιχαλολιάκου, στην Ετωλοκαρανία, μια εκδήλωση, ομιλία, πολιτική εκδήλωση στον Ασιακό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια εμφανίζεται η Χρυσή Αυγή, εννοώ με μια εκδήλωση τέτοιου χαρακτήρα. Και φαντάζομαι ότι ήταν απόρρια των εντυπωσιακά υψηλών ποσοστών που πήρατε στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές. Ακριβώς. Και όχι μόνο εμφάνιση της Χρυσής Αυγής, γενικότερα ήταν η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που έλαβε χώρα μια εθνικιστική συγκέντρωση στον ομό. Όταν λέμε πολλά χρόνια. Πάνω από 25 χρόνια. Α, τόσο πολύ. Να ρωτήσω εγώ όμως πώς πήρατε 3.500 ψήφους περίπου στην Ετωλοκαρανία. Κάτι λιγότερο από 3.500. Είπα και πριν εντυπωσιακά υψηλά το ποσοστό, δεδομένου του ότι δεν έχουμε προβλήματα όπως για παράδειγμα αυτά που αντιμετωπίζει η Πάτρα με τους λαθρομετανάστες ή περιοχές των Αθηνών, όπου εκεί, αν θέλετε, δικαιολογείται, είναι εύκολη η ερμηνεία να εξηγήσει κανείς γιατί υπάρχει αυτή η άνοδος της Χρυσής Αυγής. Εδώ στην Ετωλοκαρανία, πώς το δικαιολογείτε αυτό, πού το αποδίδετε? Το είπατε πολύ σωστά. Είναι εύκολη η ερμηνεία. Εγώ θα έλεγα είναι εύκολη η δικαιολογία. Είναι εμφανές το πρόβλημα στα αστικά κέντρα και όχι στην περιφέρεια όπως είναι το Ξηρόμενο, στο οποίο και λάβαμε τα υψηλότερα ποσοστά. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι το πρόβλημα στα αστικά κέντρα μόνο οι λαθρομετανάστες. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Απλώς στον Αστακό και στην Ετωλοκαρανία ο κόσμος μπόρεσε να ενημερωθεί, όπου μπορέσαμε και τους βρήκαμε και τους ενημερώσαμε και ο κόσμος έκατσε και μας άκουσε και ήταν θετικός προς τις θέσεις μας και το απέδειξε με τους ψήφους τους οποίους μας έδωσε. Δηλαδή η μεγάλη δεξαμενή από αυτές τις 3.500 ψήφους ήταν από την περιοχή του Ξηρομέρου. Στατιστικά ναι. Φτωχή περιοχή. Πολύ φτωχή περιοχή. Άρα αυτό έχει να κάνει. Βεβαίως και έχει να κάνει. Ο κόσμος έχει προβλήματα στα οποία δυστυχώς δεν απαντούν οι πολιτικοί μας. Ούτε καν η αριστερά η οποία ευαγγελίζεται ότι εκπροσωπεί το λαό και ο κόσμος διψά για καινούργιες προτάσεις και καινούργιες λύσεις. Δυστυχώς ζούμε ακραίες εποχές και ίσως οι λύσεις οι οποίες προτείνονται να χρειάζεται να είναι λίγο ακραίες. Η Χρυσή Αυγή είναι κόμμα, είναι οργάνωση, τι είναι? Η Χρυσή Αυγή είναι ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα, υφίσταται από το 1980 και κάνει τον αγώνα της στο πεζοδρόμιο και στους χώρους εργασίας κοντά στο λαό. Όλη αυτή η κατάσταση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με τα σκληρά, τα αντιλαϊκά μέτρα που εφαρμόζονται και έρχονται ξανά καινούργια μέτρα, σήμερα περνάει από τη Βουλή το περιβόητο πολυνομοσχέδιο για τα εργασιακά. Πόσο βλέπει, πόσο προσεγγίζει το δικό σας κόμμα? Η Χρυσή Αυγή βλέπει ότι ο Έλληνας εργαζόμενος στραγγαλίζεται από πάσης πλευράς, οι τράπεζες τον έχουν πνίξει, πλέον τα εισοδήματά του δεν του φτάνουν για να επιβιώσει. Και έχει αναπτυχθεί μια πολύ επικίνδυνη δυναμική μέσα στην κοινωνία. Βλέπουμε ότι οι κρατούντες προσπαθούν να στρέψουν τις κοινωνικές ομάδες τη μία ενάντια στην άλλη, ώστε να χαθεί η κοινωνική συνοχή και να μην μπορέσει να υπάρξει οργανωμένη αντίδραση στα σχέδιά τους. Μόνο ο αγώνας και η αφύπνιση του καθενός μας, πρέπει επιτέλους να εγκαταλείψουμε τους καναπέδες μας, πρέπει επιτέλους να λάβουμε θέση. Η αποχή, η οποία ήταν η πρωταγωνίστρια στις τελευταίες εκλογές, δεν επηρέασε ουσιαστικά το αποτέλεσμα, διότι οι συμμετέχοντες βγάλανε κυβερνώντες. Οι κυβερνώντες δεν λένε. Ναι, ότι η αποχή είναι. Βολεύει το σύστημα, η αποχή σε κάθε περίπτωση. Οι κυβερνώντες οι οποίοι εξελέγησαν στις τελευταίες εκλογές, οι τοπικοί μας άρχοντες, είναι άρχοντες μειοψηφίας. Κανείς δεν ασχολείται με αυτό και όλοι προσπαθούν να βρούνε γιατί η Χρυσή Αυγή πήρε 3.500 ψήφους. Το 2,5%, 2,6%. Είναι ένα θέμα και αυτό όμως, από το πουθενά ξαφνικά να πάρετε 3.500 ψήφους σε ένα νόμο όπως η Ετωλοκαρανία. Να το δούμε λίγο διαφορετικά. 7.200 συνολικά στην περιφέρεια. 7.200. Ας πούμε ότι το 60% αποδοκίμασε έμπρακτα την πολιτική που ακολουθούν σχεδόν όλοι. Ας πούμε ότι από το 60% οι 3.500 ήταν αυτοί οι οποίοι όχι δεν πήραν θέση, απλώς πρότειναν κάτι διαφορετικό. Δεν πιστεύω ότι 3.500 είναι ιδεολογικά ταγμένοι μαζί μας ή ότι έχουν εθνικοσοσιαλιστική κατάρτιση. Απλώς ο κόσμος θέλησε να αντιδράσει και να πει ένα όχι, ένα φτάνει πια.
προσπαθούν να μας κάνουν ένα άβλο κοπάδι το οποίο να το άγουν και να το φέρουν. Πρέπει να αντισταθούμε εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την πατρίδα μας έτσι ναι. όπως τη μάθαμε τουλάχιστον εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι. Οπότε να υποθέσω, κύριε Σταθόπουλε, ότι ο πολιτικός στόχος, η πολιτική επιδίωξη του κόμματός σας από εδώ και πέρα θα είναι να διατηρηθούν αυτά τα ποσοστά και ή δυνατόν να αυξηθούν. Αυτά τα ποσοστά, κύριε Μπερίκο, ήταν μόνο η αρχή. Πιστεύω ότι στις εθνικές εκλογές ο λαός θα μας δώσει τη δυνατότητα να τον εκπροσωπήσουμε μέσα στη Βουλή, ώστε να ακουστεί η άποψή μας παντού στην Ελλάδα. Το εκλογικό όριο είναι 3%. Το εκλογικό όριο είναι 3%. Δεν είναι μακριά. Σε αντιστοίχηση, το ποσοστό που λάβαμε στις εκλογές τις τελευταίες ξεπερνά το όριο του 3%, εάν το αναγάγουμε σε εθνικές εκλογές. Πρέπει επιτέλους ο κόσμος να μπορέσει να ακούσει και την άλλη άποψη. Είμαστε αποκλεισμένοι, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι δημοσκόποι κάνουν πως δεν μας βλέπουν. Δίνουν ένα 3,5% σε κάποιο άλλο κόμμα το οποίο δεν κατονομάζουν ποτέ. Ενώ υπάρχουν και τα λοιπά κόμματα, τα μικρά. Φοβούνται να αναφέρουν ότι... Α, το άλλο κόμμα δηλαδή που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις λέτε ότι είναι το δικό σας κόμμα ή ένα ποσοστό από αυτό τουλάχιστον. Όταν κατεβαίνουμε σαν συγκροτημένο κόμμα στις εκλογές και δεν μας αναφέρουν στις μετρήσεις. Εσείς πώς το εξηγείτε? Κανείς δεν είπε ότι κατεβαίνει ο συνδυασμός μας ούτε στο Δήμο Αθηναίων, ούτε στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, ούτε στις δύο περιφέρειες που κατεβήκαμε, στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Υπήρξε μια συνωμοσία σιωπής, είχαμε πρόβλημα ακόμα και για τα δελτίου τύπου μας να δημοσιεύονται. Υπήρξε μια συντονισμένη προσπάθεια. Πάντως υπάρχει και ο φόβος, πρέπει να πω. Έτσι, εγώ καταλαβαίνω, έχετε δίκιο να λέτε ότι είσαι αποκλεισμένη από τα μέσα ενημέρωσης. Δεν το καταλαβαίνω, δεν συμφωνώ, γι' αυτό και σας κάλεσα εδώ, διότι δημοκρατία και διάλογο σημαίνει ακούμε όλες τις απόψεις. Εμείς σε αυτό εδώ το στούντιο έχουμε φωνάξει εκπροσώπους των αντιεξουσιαστών των εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων της αριστεράς κάθε ιδεολογίας, κάθε απόκρουσης και φυσικά συζητάμε και μαζί σας. Αυτό σημαίνει δημοκρατία, γι' αυτό σημαίνει διάλογος. Αλλά ξέρετε, υπάρχει ο φόβος. Διότι όπου εμφανίζεσαι, όπου υπάρχει μια εκδήλωση της Χρυσής Αυγής, υπάρχει και αντίδραση. Και έχει ταυτιστεί το κόμμα σας με επεισόδια. Εγώ δεν ξέρω αν προκαλούνται από τη μία ή από την άλλη πλευρά, αλλά το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι κάθε τρεις και λίγο έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα που να έχουν να κάνουν με τον δικό σας πολιτικό φορέα. Το είπατε πολύ σωστά. Υπάρχει φόβος. Δεν διευκρινίσατε σε ποιους υπάρχει ο φόβος. Εάν πάμε μια βόλτα στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα. Και συναντήσατε υπάρχει φόβος παντού. Εμείς είχαμε συμφωνήσει, είχαμε μιλήσει να έρθει ο κύριος Μιχαλολιάκος να κάνει μια συνέντευξη εδώ. Βεβαίως. Δεν μπόρεσε για πολύ συγκεκριμένο λόγο, θα μας πείτε ποιον. Λοιπόν, έπρεπε να αναχωρήσει εσπεσμένα για την Αθήνα έτσι, την Δευτέρα. Λοιπόν, υπήρχε ο φόβος και σε μένα. Αν έρθει εδώ, τι θα γίνει απ' έξω. Α, αυτό εννοείται. Ναι. Φόβος... Άρα ο αποκλεισμός, εκεί προσπάθησα να πω, από τα μέσα ενημέρωσης ίσως να έχει και αυτή τη διάσταση. Κάποιες φορές τουλάχιστον. Ότι φοβούνται οι δημοσιογράφοι μην δεχθούν επίθεση από τρίτους. Βέβαια. Αυτό θα έπρεπε να απασχολήσει εσάς και τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας. Εγώ ξέρω ότι σε κάθε εκδήλωση της Χρυσής Αυγής δεν πειράζεται ούτε φύλλο. Δεν σπάει ούτε ένα μπαρμπρίζ, δεν κατεβαίνει ούτε μία βιτρίνα. Οι εκδηλώσεις μας γίνονται σε πλήρη τάξη και ουδής έχει να φοβηθεί απαθές. Εμείς είχαμε τραυματίες, εμείς είχαμε σοβαρά τραυματίες. Ο λόγος για τον οποίο δεν ήρθε ο Γενικός Γραμματέας, ο συναγωνιστής, ο Μιχαλολιάκος, να σας δώσει συνέντευξη, είδα ότι έπρεπε να φύγει ευσπεσμένα για την Αθήνα, διότι χτυπήθηκε το βράδυ που έγινε η εκδήλωση στον Άγιο Παντελεήμονα, αυτή η περίεργη εκδήλωση εντός ιερού χώρου, η συναυλία στον Άγιο Παντελεήμονα, που υποτίθεται ότι έγινε για τους κατοίκους. Οι κάτοικοι ήταν έξω από την εκκλησία, αποκλεισμένοι από τα ΜΑΤ, και ένας εκ των οποίων ήταν και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, χτυπήθηκε σε σημείο που να χρειαστεί να νοσηλευτεί. Από ποιους χτυπήθηκε? Από την αστυνομία. Από την αστυνομία, η οποία προσπάθησε κατά περίεργο τρόπο να αποκλείσει τους ανθρώπους για τους οποίους υποτίθεται ότι έγινε η συναυλία έξω από τον ναό. Μάλιστα. Ήθελε να μπει δηλαδή στο ναό και τον Πάντως αυτό λέω, κάθε φορά υπάρχει ένα πρόβλημα με την Χρυσή Αυγή, το οποίο εντάξει υπάρχει αυτή η ερμηνεία, η λογική, αλλά όπως και να το κάνουμε δεν αλλάζει τα δεδομένα, την κατάσταση. Κοιτάξτε, από το 1974 και μετά ζούμε την παντοδυναμία της αριστεράς σε τουλάχιστον επίπεδο προπαγάνδας και μέσω μαζικής ενημέρωσης. Οι περισσότεροι συνάδελφοί σας ανήκουν ή ανήκαν στο χώρο της αριστεράς, έως και της άκρης αριστεράς, και καταλαβαίνω ότι είναι ίσως δύσκολο να μιλήσουν, να πάρουν συνέντευξη από έναν άνθρωπο ο οποίος εκφράζει εντελώς διαφορετικές θέσεις από ό,τι οι ίδιοι πιστεύουν, και η αντικειμενικότητά τους ίσως να επηρεάζεται σε αυτό το σημείο.
Καλά, υπάρχει μεγάλος λαϊκισμός, εγώ θεωρώ, διότι κάποιος θα πει ότι μιλάει ο Μπερίκος με τον Σαθόπουλο ή με τον Μιχαλολιάκο, ταμπέλα, φασίστας κι αυτός. Λοιπόν, το ξέρουμε αυτό, αλλά εγώ δεν σέκομαι εκεί. Λέω απλά έτσι, προσπάθησα να βρω μια λογική εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Έτσι. Τι να πω εγώ. Δεν χρειάζεται να πείτε κάτι, ήταν δικό μου το σχόλιο και παίρνω και την ευθύνη αυτού που είπα. Θέλω όμως να σταθούμε στην δική σας παρουσία, ενώ ως πολιτικός σχηματισμός στην Ετωλοκανανία. Φτάσατε εδώ που φτάσατε, πολύ ψηλά ο πύχης. Είπατε ότι στόχος είναι να πιάσετε το 3% και σε εθνικές εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι πλέον θα δούμε και οργανωτική δομή της Χρυσής Αυγής στο νομό μας. Φυσικά, ήδη υπάρχει οργανωτική δομή στο νομό, υπάρχει πυρήνας οργανωμένος. Mm-hmm. Ανήκουμε οργανωτικά στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ενώ στο οργανόγραμμα της οργάνωσης μας. Στο μέλλον υπάρχει σχεδιασμός για να ανοίξουμε γραφεία στο Αγρίνιο ή και κάπου αλλού στο νομό. Γενικότερα θα πρέπει η οργάνωση, το κόμμα, το κίνημα, πείτε το όπως θέλετε, να είναι προετοιμασμένο για να δεχθεί τον κόσμο ο οποίος θα ζητάει από την οργάνωση να ενταχθεί σε αυτήν και να παλέψει. Μάλιστα, κύριε Σαθόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σύντομη επικοινωνία που είχαμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Ήθελα να πω, να σας διαβάσω τις ευχαριστίες μου καταρχήν για το βήμα το οποίο μου δώσατε να εκφράσουμε κάποιες από τις απόψεις μας και ελπίζω αυτό να γίνεται συχνότερα. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως, ανάλογα και με τις αφορμές που θα μας δίνετε πλέον ως πολιτικός φορέας, να συζητάμε. Εγώ να πω μόνο ότι σε αυτή την εκδήλωση που έγινε την Κυριακή, η πρώτη τα τελευταία 20-25 χρόνια στην Ετωλοκανανία που έγινε στον Ασακό, υπήρχε ικανοποιητική ανταπόκριση. Ήταν κόσμος που ήρθε να ακούσει τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Έγινε μια ουσιαστική συζήτηση για τα θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα εργασιακά, βεβαίως και η πολιτική ανάλυση για το αποτέλεσμα των πρόσφατων περιφερειακών εκλογών σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αλλά και ευρύτερα ανά τη επικράτεια. Και νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ο τρόπος με τον οποίο έκανε αυτή την προσέγγιση ο κ. Μιχαλολιάκος. Υπήρχε κόσμος, και αυτό ήταν το ενθαρρυντικό, ήταν παιδιά, μαθητές και μαθήτριες, μέχρι συνταξιούχοι υπερήλικες. Έγινε συζήτηση τουλάχιστον μία ώρα με τον Νίκο τον Μιχαλολιάκο, του εκφραστήκαν απορίες, δόθηκαν απαντήσεις και επιτέλους ο κόσμος είδε ότι είμαστε άνθρωποι σαν και αυτούς, δεν έχουμε ούτε κέρατα ούτε ουρά. Ναι, δεν είσαι τίποτα εξωγήινα πραγματάκια. Ήταν πολύ ενθαρρυντικά, οι αντιδράσεις του κόσμου ήταν πολύ ενθαρρυντικές πράγματι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε. Ναι, είσαι καλά κύριε Σαθόπουλε. Ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε και μέχρι εδώ να κάνουμε αυτή την κουβέντα.